Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο φαίνεται και από την έντονη παρουσία των Αμερικανικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρουσία η οποία αποτελεί και ένδειξη της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και του ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά. Σημειώνει στο insider.gr ο Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Wilbur Ross, σε δηλώσεις του με αφορμή την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ως επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στην 83η ΔΕΘ. Η Ελλάδα αναδεικνύει τον βασικό της ρόλο ως περιφερειακός ηγέτης μέσω των πρωτοβουλειών της για να καταστεί ενεργειακός κόμβος, προσθέτει ο κ. Ross, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να έχουν μια υγιή και επιτυχημένη Ελλάδα ως έναν καλύτερο εταίρο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των επικεφαλής των θεσμών με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιώργο Χουλιαράκη στον χώρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνάντηση με τους επικεφαλείς των κλιμακίων των θεσμών θα έχουν σήμερα το απόγευμα και οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών. Οι μακροοικονομικές εξελίξεις, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τα κόκκινα δάνεια, η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός είναι τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τη μεταπρογραμματική αξιολόγηση των θεσμών στο σκέλος των τραπεζών. Τρία νέα προγράμματα για άνεργους, πτυχιούχους, υφιστάμενους αλλά και μελλοντικούς επιχειρηματίες θα βγουν στον αέρα από τον ΟΑΕΔ μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 5.500 άνεργων νέων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, το δεύτερο την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και το τρίτο τη δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία για ανέργους πρώην επιχειρηματίες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στη λογική της ανάσχεσης της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, υποστήριξε σε πρόσφατες δηλώσεις της η διοικήτρια του οργανισμού Μαρία Καραμεσίνη. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει 665,34 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,39% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.